θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί το παιδί ή αύριο μεθαύριο μπορεί να κινδυνεύσει κάποιο άλλο παιδάκι. Σοκ στο γυμνάσιο Χερσονήσου. Μια 14χρονη μαθήτρια χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα όταν προσπάθησε να βάλει στην πρίζα τα λαμπιόνια του χριστουγεννιάτικου δέντρου που μόλις είχαν στολίσει με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Εχθές το πρωί κάνανε, βάζανε το δέντρο, στολίζανε μέσα στην τάξη. Μετά που το στολίσανε πήγε να βάλει η κόρη μου τα λαμπάκια στην πρίζα, χτύπησε το ρεύμα, το ρελέ δεν έπεσε στο σχολείο, με αποτέλεσμα να για κάμποση ώρα λίγα τη χτυπάει το ρεύμα, μέχρι που κατάφερε και το πέταξε από τα χέρια της. Η νεάρη μαθήτρια μεταφέρθηκε αρχικά από τους καθηγητές της στο Κέντρο Υγείας Χερσονήσου, με τους γιατρούς να κρίνουν επιβεβλημένη τη μεταφορά της ανήλικης του εφημερεύω νοσοκομείο, κυρίως όμως για προληπτικούς λόγους. Χθες το μεσημέρι νοσηλεύεται στο Παγνί, σήμερα λογικά θα βγούμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπεσε ο αντιηλεκτροπληξιακός. Ευτυχώς η υγεία του κοριτσιού δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και όχι μόνο. Σχολείο δεν έχει καμία ευθύνη, νομίζω ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι που έγινε κάτι τέτοιο, απλά πρέπει να τσεκάρουμε τα σχολεία για τα ρεύματα να τα ξαναελέξουν, γιατί είναι παιδάκια, δεν είναι... Άμεσα η Δημοτική Αρχή έσπευσε σε αυτοψία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σχολείου, με τον ηλεκτρολόγο να σημειώνει πως και το ηλεκτρολογικό σύστημα του σχολείου και το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ λειτουργούν σωστά. Έχει ελεγχθεί και σήμερα και εχθές η εγκατάσταση του σχολείου και από δικό μας ηλεκτρολόγο του Δήμου και από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος η εγκατάσταση λειτουργεί μια χαρά. Όταν υπάρχει διαρροή, ο αντιηλεκτροπληξιακός πέφτει. Αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα για ποιο λόγο δεν έπεσε ο συγκεκριμένος, δεν το γνωρίζω, ούτε είμαι αρμόδιος για να σας πω κάτι τέτοιο. Σωστά. Δεν υφίσταται, γιατί σήμερα και σήμερα είναι ακόμα εκεί. Και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ηλεκτρολόγος εκεί και κάνει έλεγχο στα πάντα. Το θέμα είναι ότι όταν το έβαλε το παιδί μου δεν έπεσε. Το περιστατικό πρέπει να δημιουργήθηκε από τα λαμπάκια τα οποία είχαν πάρει και είχαν κάποια φθορά στο καλώδιο και δημιουργήθηκε το πρόβλημα.